Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε μια καλή αύξηση εκλογικού ποσοστού. Φαίνεται ότι θα είστε εκεί περί το 7%. Πώς το αξιολογείτε, τι ήταν αυτό που οδήγησε στην εκλογική σας άνοδο? Βεβαίως, το αποτέλεσμα έχει θετικό πρόσημο για το ΚΚΕ. Καταγράφεται αυτή η σοβαρή αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ. Ήταν αποτέλεσμα αυτή η σημαντική αύξηση, η σοβαρή αύξηση για το ΚΚΕ, της ουσιαστικής αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών που άσκησε τόσο μέσα στη Βουλή, όσο πολύ περισσότερο εκτός Βουλής, μέσα στην προσπάθεια να αναδειχθεί ο λαός ως πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Επί της ουσίας, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ ήταν συμπολιτευόμενοι αντιπολίτευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των αντιλαϊκών νομοσχεδίων που έφερε. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, και επειδή με βάση και το αποτέλεσμα που διαμορφώνεται και η προσπάθεια να πάμε πάλι σε δεύτερες εκλογές, που κατά τη γνώμη μας είναι αχρίαστες. Γιατί ακριβώς υπάρχει δυνατότητα αντικειμενικά να γίνει κυβέρνηση. Τα προγράμματα του συγκλίνουν. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Όλο αυτό ο πολιτικός καιροσκοπισμός, θα το λέγαμε, είναι μια προσπάθεια ακριβώς για να μπορέσει αυτό το σύστημα το πολιτικό να αναπαλωθεί ακόμη περισσότερο. Και βεβαίως οι όποιες ρογμές χειραφέτης ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων να ξαναεγκλωβιστούν πάλι. Μάλιστα. Ανάμεσα στη σκύλα και στη γα. Από αυτή την άποψη δίνει και δυνατότητες. Τελειώνουμε με την εξής φράση. Δίνει και δυνατότητες να υπάρχει ένα πολύ πιο καθοριστικό αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές για το ΚΚΕ ως η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση για το λαό, τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλο.